Κυρία Συντιχάκη, έρχομαι σε εσάς. Εσείς τι λέτε για την μετατροπή από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης? Καταρχήν, κυρία Γιάμαλη, να πω ότι μετά το νόμο έκτρωμα για τη δεκάωρη δουλειά, η κυβέρνηση περνάει αυτή την αντιλαϊκή σκυτάλη στο τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων. Και μάλιστα αυτή την πρόταση που κάνει ο Πρωθυπουργός, που παρουσίασε μάλλον ο Πρωθυπουργός, την παρουσίασε ως κάτι το καινούριο, ως κάτι το καινοτόμο. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση στοχεύει να ιδιωτικοποιήσει πλήρως την επικουρική ασφάλιση, να αποκόψει τις επικουρικές συντάξεις από το δημόσιο σύστημα, να τις παραδώσει στον τζόγο με βάση τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Στην πραγματικότητα τι κάνει? Μεθοδεύει τη ληστεία 80 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα βάθος χρόνου, τα οποία θα τα παραδώσει στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης και της ιδιωτικής υγείας. Όλο αυτό τώρα είναι πρόκληση πραγματικά να το βαφτίζει η κυβέρνηση ως κάτι το θετικό, ως το καινοτόμο, δηλαδή το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων, που καθιστά επισφαλεί τα ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και την ίδια τους τη σύνταξη, την οποία άλλωστε δεν μπορούν να την εγγυηθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εργαζόμενοι, ξέρετε τι θα έλεγαν? Θα έλεγαν όχι άλλο καύσιμο στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Εγώ θα το παραφράσω και θα πω όχι άλλο κάρβουνο, όπως μας έλεγαν κάποτε στην ταινία του Νίκου Φόσκολου «Ορατό της Μηδέν», που μας είχε πει τότε ο ηθοποιός ο Νίκος Κούρκουλος. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι λωτοφάγοι να ξεχνάνε το τι ακριβώς ακολούθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα μεγαθύρια της ιδιωτικής ασφάλισης, και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ασπής πρόνοιας. Από εκεί και μετά νομίζω ότι... Ναι, αλλά κύριε Συντιχάκη, ας πούμε, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι και το κράτος χρεοκόπησε. Ναι, το κράτος το χρεοκόπησε. Η Νέα Δημοκρατία το χρεοκόπησε. Αλλά λέει ότι χρεοκόπησε. Το κράτος αυτό, το αστικό κράτος, που το διαχειρίστηκαν όλες οι κυβερνήσεις και το υπηρέτησαν, αυτές είναι που το χρεοκόπησαν. Έτσι, ένα κράτος που ενίσχυσαν με δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά το μεγάλο κεφάλαιο και έριξαν όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Πρόκειται λοιπόν για μια αυτή επικουρική σύνταξη. Στην πραγματικότητα θα γίνει ατομική υπόθεση και ατομική ευθύνη. Όταν λοιπόν ο κύριος Παπαδημητρίου μας λέει για το εξατομικευμένο ρίσκο, αν θυμάμαι κάπως καλά έτσι το είπε, στην πραγματικότητα σημαίνει επένδυση και ατομικό ρίσκο. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Δεν είπα τίποτα από όλα αυτά που ακούω, δεν είπα. Κυρία Γιάμαλη, θέλω χρόνο για να μπορέσω να απαντήσω, διότι εδώ έχουμε πολλά να πούμε. Μιλήσατε για εξατομικευμένο τρόπο. Και αυτή είναι η πρόταση Τσακλόγλου. Αυτό είπατε. Και λέω λοιπόν εγώ. Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας για την πρόταση Τσακλόγλου. Εν πάση περιπτώσει, αντικρούσε το μετά. Μιλήσατε λοιπόν. Όχι, δεν θα αντικρούσω κάτι που μου βάζετε στο στόμα ότι είπα ενώ δεν έχω πει. Εντάξει, δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Okay. Η κυβέρνηση πείτε, λοιπόν, είπατε αυτό. Το ερώτημα ασφάλιση... του κάθε εργαζόμενου, είπατε κύριε Παπαδημήτριο, είναι εγώ έβαλα τα λεφτά που είναι τα λεφτά μου. Αυτό λοιπόν, η ασφάλισή σας, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε, είναι επένδυση και ατομικό ρίσκο. Αυτό σημαίνει εξατομικευμένος τρόπος. Όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς. Η επικουρική λοιπόν σύνταξη γίνεται ατομική υπόθεση. Και αυτοί οι σχεδιασμοί αφορούν και παλιούς και νέους συνταξιούχους. Έτσι, όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους παλιούς συνταξιούχους. Διότι οι νέοι και συνολικά όσοι ενταχθούν σε αυτό το ιδιωτικό από σύστημα που αφορά τους παλιούς. Θα πάψουν να καταβάλουν τις εισφορές τους στο ΕΤΑΕΠ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική τρύπα στα ήδη λαιλατημένα ασφαλιστικά ταμεία και προκειμένου στο ΕΚΑΕ, αφού θα πάψει να έχει εισφορές από τις φορές των νέων ασφαλισμένων. Το χρηματοδοτικό λοιπόν κενό που θα προκύψει με βάση τα λεγόμενα του Υπουργείου Εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι από 35 έως 55 δισεκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα υπάρχουν αναλυτές που μιλούν και για πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό τα βάρη της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων θα τα φορτωθούν και πάλι οι εργαζόμενοι στις πλάτες τους και οι συνταξιούχοι. Είτε μέσα από μια αντιλαϊκή φορολογία, είτε μέσα από το ΑΚΑΓΕ. Το ΑΚΑΓΕ τι είναι? Φορολογία, εισφορές συντάξεων,
είτε από τη νέα μείωση των συντάξεων που θα αποδίδονται από το ΕΤΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω κάτι, αυτά τα λέει ο κύριος Τσακλόγλου, τα λέει, δηλαδή, δεν τα λέμε εμείς. Ξέρετε τι είπε προχθές σε ραδιοφωνικό σταθμό. Και να κλείσω με αυτό. Οι επενδύσεις, είπε, είναι το καύσιμο της ανάπτυξης. Αν δεν έχεις επενδύσεις, δεν έχεις ανάπτυξη. Οι επενδύσεις φυσικά και έχουν ρίσκο, όμως οι μεγάλες, οι αποδόσεις είναι εκεί που βρίσκεται το μεγάλο ρίσκο. Αυτά λέει ο κύριος Τσακλόγλου. Λοιπόν, το θέμα της ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης το αντιλαμβάνεστε έτσι. Ως ένα ρίσκο, ένα ατομικό ρίσκο, μια ατομική υπόθεση και φυσικά θα κληθούν να το πληρώσουν γενναίες γενναιών. Από εκεί και μετά φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ανεβάζει τους τόνους, έτσι, γιατί αυτές τις γαλιφιές αντίστοιχες με αυτές που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα και φέρει κατά καλό καιρό τέτοιου είδους νομοσχέδια, όπως και το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, τις έχει δοκιμάσει και στο παρελθόν. Το έχουν δοκιμάσει οι εργαζόμενοι. Έτσι, ο οποίος κύριος Κατρούγκαλος τότε είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και ως ψαλιδοχέρης των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, όπως και ως μέτρη της παραπλάνησης, αν θυμάστε καλά. Δηλαδή ο ένας χτίζει πάνω εκεί που έχει χτίσει και ο προηγούμενος. Αυτή είναι η προσφορά των κομμάτων σας όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ο λαός λοιπόν δεν πρόκειται να μασίσει άλλη μία φορά, έτσι να το καταλάβουμε αυτό. Θα γίνει χαμός στους δρόμους, χαμός θα γίνει στους δρόμους, διότι έχετε βαλθεί πραγματικά να ισοπεδώσετε τα πάντα. Κυρία Γιάμαλη, είναι πραγματικά θλιβερό και αποκρουστικό ταυτόχρονα, εδώ και μισή ώρα αν δεν κάνω λάθος, να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για δευτερεύοντα, για τριτεύοντα ζητήματα, ή αν δεν τους αρέσει αυτό, για ζητήματα τα οποία προκάλεσαν οι δικές τους κυβερνήσεις, χωρίς να μπαίνουν στην ουσία των προβλημάτων που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Άραγε το γεγονός ότι σχεδόν το 29% είναι το ποσοστό της επίσημης φτώχειας στην Ελλάδα πριν την πανδημία. Φανταστείτε πόσο θα είναι μετά την πανδημία. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Αποτέλεσμα ποιας πολιτικής είναι η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού? Το γεγονός ότι υπάρχει γενιά των 500 ευρώ. Το γεγονός ότι η ανεργία καλπάζει. Τις στόχες και τις εξαθλίωσεις πιάνουν πολιτική είναι και τσακώνονται για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα τσακώνονται? Τσακώνονται για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ξέρετε το καπάκι του υπονόμου, αυτού του σάπιου συστήματος που υπηρετούν και οι δύο, κάθε φορά ανοίγει και βγάζει μπόχα και δυσοδεία. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Τα εγκλήματα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και ενός συστήματος που υπηρετούν διαχρονικά αυτές οι κυβερνήσεις. Και ξέρετε, συνυπεύθυνοι είναι και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα λοιπόν του ύψους των ποινών που μονοπολεί αυτή την αποκρουστική και απέσια δικοματική αντιπαράθεση γίνεται ακριβώς για να κρυφτεί η διαχρονική απουσία μιας ολοκληρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής στη χώρα μας, την οποία φυσικά ούτε θέλουν ούτε μπορούν να υλοποιήσουν αυτές οι κυβερνήσεις και το δικό τους το αστικό κράτος. Και ειδικά και για να καταλάβω, συμφωνούμε ότι η ισόβια είναι ισόβια, αυτό λέτε? Συμφωνούμε οι δυο μας δηλαδή? Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αφήστε τώρα αυτά τα επικοινωνιακά κόλπα, αφήστε τα. Όχι, επαναλαμβάνω. Όχι, τι επικοινωνιακά κόλπα? Συμφωνούμε ή όχι? Σας, αυτό κρατήσατε από αυτά που είπα τόση ώρα? Όχι. Αν αυτά κρατήσατε τόση ώρα, λυπάμαι, αλλά δεν κάνετε, άλλα, δεν κάνετε άλλα, ούτε για δημοσιογράφος. Ούτε για δημοσιογράφους το κάνετε, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό κρύβεται. Σας λέω, κύριε Παπαδημητρίου. Σας λέω, κύριε Παπαδημητρίου, συμφωνούμε ή όχι? Δεν είναι, ότι δεν αν το δικαστήριο βάλει 25 χρόνια, είναι 25 χρόνια. Κύριε. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, αφήστε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Συντηχάκη, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό το λαϊκισμό τη επικοινωνία, αφήστε το. Αφήστε το κατά μέρος. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που υπηρετείτε είναι η σαπίλα και η μπόχα, η οποία δεν κρύβεται με τίποτα. Αυτός που θα πάει 25 χρόνια στο δικαστήριο, τι θα τον κάνουμε, κύριε Συντηχάκη? Πότε θέλετε να βγει? Στα 25 είναι νωρίτερα. Στο βωμό των κερδών, στο βορμό της ανταγωνιστικότητας θυσιάζεται η ανθρώπινη ζωή, μάλιστα, η προστασία της. Έτσι, αυτό το σύστημα λοιπόν δεν φτιασιδώνεται.
Σε καμία περίπτωση δεν διασυνδώνεται. Οι καραβιές των προσφύγων, των πολέμων που γίνονται θύματα εκμετάλλευσης, οι οικονομικές κρίσεις, η ανεργία, η φτώχεια, η εγκληματικότητα, η εξαθλίωση, η ναρκοκουλτούρα, η περιστολή των ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι σύστημα της Σοβιετίας ή σύστημα δικό σας? Δικό σας είναι, ολό δικό σας, και αυτό σας το χαρίζουμε.